Πολύ συχνά στα σχόλια με ρωτάτε αν υπάρχουν Έλληνες διεθνεί. Αν υπάρχουν δηλαδή Έλληνες καλλιτέχνε, όχι μόνο ηθοποιοί, που κατέκτησαν το Hollywood και το κινηματογραφικό στερέωμα γενικώ. Θα κάνω ένα βίντεο ειδικό να του μαζέψω όλου, αλλά η μία, η πρώτη και απαράμιλη γυναίκα ηθοποιό, Ελληνίδα, που όχι απλώ κατέκτησε το Hollywood, ήταν βεβαίω η πολύ σπουδαία Κατίνα Παξινού. Και τι σημαίνει το κατέκτησε. Τι σημαίνει με απλά λόγια κατακτώ έναν χώρο. Ότι παίζω απλώ με επιτυχία σε μια επιτυχημένη ταινία και με αυτό πορεύομαι σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Όχι. Όχι για την Παξινού. Διότι εκείνη από την πρώτη της εμφάνιση σε Αμερικάνικη ταινία το 1943 στο φιλμ Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, απέσπασε στο τσάκα, -τσάκα το Όσκαρ και έλαβε μέρο. Πόσοι το γνωρίζετε. Σε άλλε 11 ταινίε του Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου κινηματογράφου, καθώ και σε αρκετέ τηλεοπτικέ σειρέ. Μια περίπτωση ηθοποιού στην οποία υποκλήθηκε το Hollywood, τη πρότεινα να σενάρια και ταινίε και εκείνη δεν ευχερούσε, διότι είχε επίδαυρο. Μην ξεχνάτε να κάνετε την εγγραφή σα όσοι δυσπιστοί το σκέφτεστε. Τι το σκέφτεστε, ένα κουμπί είναι. Βρείτε το κουμπί μου. Και στο κουδουνάκι δίπλα κλικάρισμα Κάντε και τις κοινοποιήσει στα social τα media σας γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και σας λέμε ωραία πράγματα. Και με τις κοινοποίησει μας στηρίζετε. Αν θέλετε. Κατίνα Παξινού λοιπόν. Είναι από τις ε, λίγες περιπτώσεις που πρέπει να μιλήσω για έναν καλλιτέχνη και νιώθω συστολή. Νιώθω πως ό,τι και να πω θα είναι λιγότερο του μεγέθους. Ωστόσο, για πάμε να δούμε λίγα ιστορικά για αυτήν την περίπτωση της Παξινού και σε ό,τι αφορά στη διεθνή της καριέρα. Το 1943, λοιπόν, η Paramount βάζει μπρο να κάνει ταινία τη νουβέλα του Ernest Hemingway με τον τίτλο «Για ποιον χτυπάει καμπάνα» σε σκηνοθεσία Sam Good. Το θέμα του βιβλίου αφορά στον ισπανικό εμφύλιο, τον οποίο ο Hemingway τον έζησε και από την καλή και από την ανάποδη, ως πολεμικός ανταποκριτής. Ο Γκάρι Κούπερ και Ιντ Μπέργκμαν είναι επιλογές του ίδιου του Hemingway, τις οποίες και υπερασπίστηκε λυσαλέα μέχρι να περάσει το δικό του. Και του πέρασε. Ο Γκάρι Κούπερ εκείνες τις εποχές ανέρχεται σε στάρ πρώτου μεγέθους, α, με το Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, να συμβάλλει τα μάλλα σε αυτό. Η Δε Μπέργκμαν ακόμα είναι άγνωστη. Στη Σουηδία έχει κάνει καριέρα, αλλά στην Αμερική έχει λάβει μέρο μόλις σε μία ταινία. Στο Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιτ του Βίκτορ Φλέμινγκ. Και για την εποχή που μιλάμε, έχει μόλις τελειώσει τα γυρίσματα από την περίφημη Καζαμπλάνκα, η οποία όμως ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει. Μάλιστα, προκειμένου να πείσει του παραγωγού τη Paramount για το ρόλο τη Μαρία, στο για ποιον χτυπάει η καμπάνα, κόβει κοντά τα μαλλιά τη. Στην κίνηση αυτή χρωστά με την αμεσότητα και τη διεθνή επιτυχία για το τραγούδι του Σαμ στην Καζαμπλάνκα. Ο Μάικλ Κέρτη, σκηνοθέτη τη Καζαμπλάνκα, είχε κάνει το γύρισμα, αλλά σκόπευε να το επαναλάβει για να του πετύχει, λέει, καλύτερα. Ευτυχώ που εν τέλει το άφησε όπω ήταν, λόγω κόμωση τη Μπέργκμαν. Και ο ρόλο τη Πιλάρ, ποια κυρία θα ερμηνεύσει αυτόν τον ρόλο. Η Κατίνα Παξινού είχε ήδη γνωρίσει τον Αλέξη Μινωτή από το Εθνικό Θέατρο, είχαν παντρευτεί από το 1940 και ο πόλεμος τους βρήκε αρχικά στο Λονδίνο. Παρένθεση. Πρόκειται για τις δύο μνημειώδεις παραστάσεις του Εθνικού μας Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη που πήγαν και έπαιξαν μέσα στο Λονδίνο. Την Ηλέκτρα με την Παξινού και τον Άμλετ με τον Αλέξη Μινοτή. Ειδικά ο Άμλετ είναι η παράσταση όπου ο Κώστας Γεωργουσόπουλος έχει αναφέρει πως στο Θεατρικό Μουσείο υπάρχει απόκομα από το πρωτοσέλιδο των Times του Λονδίνου. Απόκομα που συμβουλεύει τα αγγλικά θέατρα να κλείσουν για μία βραδιά ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Άγγλους ηθοποιούς να πάνε να δουν στο ελληνικό εθνικό θέατρο αυτόν τον μεγάλο Άμλετ. Στον ρόλο του Άμλετ λοιπόν ο Αλέξης Μινωτής. Και στους υπόλοιπους ρόλους, η Κατίνα Παξινού Γερτρούδη, η Βάσο Μανολίδου Οφιλία, ο Εμίλιος Βεάκης Κλάβδιος και μαζί τους ο Θάνος Κοτσόπουλος, ο Στέλιος Βόκοβιτς, ο Μάνος Κατράκης, ο Άρης Μαλιαγρός, ο Μαμίας, μεγάλη μορφή του προπολεμικού μας θεάτρου, ο Χρήστος Ευθυμίου και η Ελένη Ζαφυρίου. Εκεί λοιπόν τους βρίσκει ο πόλεμος. Ο Μηνωτή επιστρέφει στην Ελλάδα, αλλά η Παξινού πάει στην Αμερική επί από μια πρόταση που δέχτηκε για να παίξει στο Broadway. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια θα δραπετεύσει και ο Μηνωτή και θα βρεθεί κοντά τη είναι ολόκληρη ιστορία σαν κινηματογραφική ταινία. Κλείνει η παρένθεση και ξαναπάμε στο Hollywood. 1943 λοιπόν και η Paramount μετά από αλλεπάλληλα δοκιμαστικά βλέπει για το ρόλο τη Πιλάρ πολλέ κυρίε, αλλά δεν μένει ευχαριστημένη με καμία. Ω που κάποιο προτείνει αυτήν την Ελληνίδα που παίζει στο Broadway. Την κάλεσαν. Η Παξινού πήγε, αρνήθηκε να κάνει δοκιμαστικό, επέβαλε τους δικούς της όρους, έλαβε μέρο στην ταινία και τους πήρε και το Όσκαρ. Η ταινία προτάθηκε για εννέα Όσκαρ και πήρε μόνο ένα. Αυτό του β' γυναικείου ρόλου για την Παξινού. Η Παξινού πήρε και τη χρυσή σφαίρα αντίστοιχα για τον ίδιο ρόλο. What made you say that? That way of speaking never brings luck. Let me see your hand. Well. Η ταινία αυτή παρά τις απαγορεύσει, τις περικοπέ και τι περιπέτειες που είχε σε διανομή και προβολέ, έκανε τεράστια επιτυχία και συνέβαλε, όπω ήταν φυσικό, στη μεγάλη καριέρα και του Γκάρι Κούπερ και τη Μπέργκμαν αλλά και τη Παξινού. Μετά τη λήξη του πολέμου, η Παξινού γυρίζει ή προγραμματίζεται να γυρίσει άλλε τέσσερι ταινίε. Την ίδια χρονιά, το 1943, λαμβάνει μέρο και στην ταινία του Φρανκ Τάτλ με τον ελληνικό τίτλο Πυρ. Ένα φιλμ εμπνευσμένο τι άλλο από τον πόλεμο, γυρισμένο μέσα στην καρδιά του πολέμου. Η Παξινού στην ταινία αυτή υποδίεται τη Μαρία. Μια δυναμική γυναίκα και μητέρα στην Τσεχοσλοβακία που εμπλέκεται στην αντίσταση κατά των Γερμανών. Με τη λήξη του πολέμου έχουμε και το φιλμ του Χέρμαν Σάμλιν ο Εμπριστής, το 1945, εμπνευσμένο και πάλι από τον Ισπανικό εμφύλιο. Η ταινία βασίζεται στην ομότιτλη νουβέλα του Γκράχαμ Γκριν και λαμβάνουν μέρο ο Σάρλ και η Λορίν Μπακόλ. Η Παξινού εδώ ερμηνεύει έναν δυναμικό αλλά κακό ρόλο δίπλα στον πάντα κακό, πολύ καλό Πίτερ Λόρε αρχιετυπική φυσιογνωμία του γερμανικού κινηματογράφου από την εποχή του Βοβού ακόμα. Πρέπει να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους ηθοποιούς κάποια στιγμή και να σας προτείνω και ορισμένες ταινίες να δείτε. Το 1947 θα βρούμε την Παξινού σε μια αγγλική παραγωγή στο φιλμ «Ο Θείος Σίλας» ή όπως κυκλοφόρησε στην Ελλάδα «Η Οργή των Θεών». Η σκηνοθεσία είναι του Charles Φρανκ και εδώ βλέπουμε την Κατίνα Παξινού δεύτερο όνομα, Αμέσω μετά από την Τζιν Σίμον. Η ταινία είναι εποχή και το θέμα παρμένο από νουβέλα γραμμένη στα 1860. Θέμα βέβαια που πολλέ φορέ ξεπατήκωσαν Έλληνε σεναριογράφοι σε διάφορε παραλλαγέ των ελληνικών σεναρίων τους. Εδώ έχουμε λοιπόν την ανήλικη Καρολάιν Τζιν Σίμον, η οποία μένει εκειδεμόνευτη έπειτα από τον θάνατο του πλούσιου πατέρα. Την κυδαιμονία αναλαμβάνει εθελούσια ο Θείο Σίλα ο οποίος όμως προσπαθεί να χειραγωγήσει την Καρολάιν προκειμένου να σφετεριστεί την περιουσία της. Ακόμα ανήλικη εκείνη αναγκάζεται να μείνει μαζί του μέχρι να ενηλικιωθεί και να κληρονομήσει. Ο θείος Σίλας όμως ψυχάκιας και απένταρος έχει άλλα σχέδια και στη μάχη συμμάχους του επιστρατεύει τον γιο του, ξάδερφο της Καρολάιν, αλλά και την φοβερή και τρομερή Madame de la Rougier, την κατίνα Παξινού. Η τόσο έντονη παρουσία της, το εκτόπισμά τη αλλά κυρίω το δυνατό και διαπεραστικό της βλέμμα, την τοποθετούσαν συνήθως σε ρόλους σκοτεινούς, δύσκολους, αλλά κομβικούς. Όπως και στο επόμενο αλλά εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ονίλ, το πένθος ταιριάζει στην ηλέκτρα. Την επόμενη ταινία στην οποία λαμβάνει μέρος, το 1947, σε σκηνοθεσία Dandley Nichols, με τη Rosalind Russell και τον Michael Rendgrave, πατέρα της Vanessa Rendgrave. Σε έναν μικρό ρόλο μάλιστα εμφανίζεται και ο νεαρούλης τότε Kirk Douglas στη βαρύ μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του πασίγνωστου θεατρικού έργου του Ευγένιου Ονίλ, ο οποίο και εκείνο με τη σειρά του μεταγράφει την Εσχήλια Ορέστια στην εποχή του Αμερικάνικου Εμφύλιου. Εδώ έχουμε το ρόλο τη μάνα τη οικογένεια Μάνων, τη Χριστίνα, να ερμηνεύεται υποδειγματικά από την Επαξινού σε μια ταινία που άφησε εποχή. Αξίζει όμω εδώ να βάλουμε μια άνω τελεία και να ανοίξουμε μια ακόμα παρένθεση για τον Αλέξη Μινωτή. Παρένθεση για ένα περιστατικό του 1946 το οποίο και αναπαράγω όπω το άκουσα από τον Κώστα Γιώργου Σόπουλο. Στην Αμερική, ο μηνοτισμοί γνωρίζοντα καλά αγγλικά, αγγλικά τέτοια που να το επιτρέψουν να παίξει στο θέατρο, στη Γερμανία ήταν και αυτό σπουδαγμένο, στην Αμερική λοιπόν ένιωθε άεργο. Η Παξινού ήδη δέχεται τι προτάσει τη μία πίσω από την άλλη και παίζει παράλληλα και στο θέατρο. Παίζει βρικόλακε με τον Τζόζεφ Κότεν. Μια μέρα λοιπόν βρίσκει στι εφημερίδε μία αγγελία από κάποιο κινηματογραφικό στούντιο που ζητάει έναν ξένο ηθοποιό με έντονη ξανική προφορά. Πάει στην Οντίσιον. Ανάμεσα σε 200 ξέρω εγώ, φτάνει καταφέρει να φτάσει στην πεντάδα. Τους λένε φύγετε και θα ειδοποιηθείτε για να σας δει προσωπικά ο Μέτρο. Πράγματι του κλείνουν ραντεβού και πάει. Τον οδηγούν σε ένα γραφείο όπου έρχεται αντιμέτωπος με τον Άλφρετ Χίτσκοκ. Βρισκόμαστε στα 1946 και στην προετοιμασία της ταινία του Notorious. Ο Hitchcock μιλώντας λίγο μαζί του του ομολογεί πως έτσι όπως σας βλέπω και σας ακούω, σας είδα και στο δοκιμαστικό, είστε ο κοντινότερος αυτό που ζητάω για την ταινία και μάλλον σε εσά θα καταλήξω. Από πού είστε κύριε Μινωτή, από την Ελλάδα, απαντά εκείνο. Έκπληκτος ο Hitchcock, ο οποίος είναι Εγγλέζος, όχι Αμερικάνος, το 1940 πήγε και εκείνος στην Αμερική, του λέει «Α, εσείς παιδί μου στην Ελλάδα, έχετε σπουδαίο θέατρο. Κάτι έχουμε, το απαντά ο Μινωτής. Ε, όχι δα. Εγώ το 1940 είδα στο Λονδίνο έναν άμλετ εκπληκτικό. Ο Μινωτής που δεν φημιζόταν και πολύ για τη σεμινότητά του, του ψιθυρίζει «Έπαιζα σε αυτή την παράσταση». Έπαιζε σε αυτή την παράσταση και ποιο ρόλο έκανες. Τον άμλετ. Λέγεται ότι ο Χίτσκοκ σηκώθηκε, του φίλησε το χέρι και του είπε για δύο πλάνα σας θέλω, αλλά για να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου θα προσπαθήσω να ξεγελάσω τους παραγωγούς και να σας κάνω ένα συμβόλαιο τριών μηνών ώστε να πληρωθείτε αναλόγως. Τέτοιες στιγμές έχει ζήσει το ελληνικό θέατρο εκείνες τις εποχές. We <Σιζή> <Σιζή> Κλείνει και αυτή η παρένθεση και ακολουθούμε την Κατίνα Παξινού. Βρισκόμαστε στα 1947 και σε ένα φιλμ του Χένρι Κίνγκ με τον τίτλο «Κέσαρ Βοργίας». Ο Χένρι Κίνγκ είναι πολύ μεγάλο όνομα εκείνο τον καιρό στην σκηνοθεσία στην Αμερική, όπου γυρίζει ταινίες από το 1915. Τον πρώτο καιρό μάλιστα έπαιζε κιόλας. Φανταστείτε πως έχει λάβει μέρος ως ηθοποιός στο πρώτο Ben Hur, το βουβό, το, στα 1925. Εδώ τώρα έχουμε μία ταινία στην αυλή του μακιαβελικού πρίγκιπα Βοργία, καθώ και τη αδερφή του Λουκριτία σε μία υπερπαραγωγή ξέχυλη από εγκλήματα, πολέμου, δολοπλοκίε και σκάνδαλα. Στην ταινία έχουμε τον Τάιρον Πάουερ, την κατή να παξινούν να παριστάνει την μητέρα του, αλλά και τον πολύ σπουδαίο κάτε με Όρσον Βέλ. Μεγαλοφύη τουλάχιστον στις σκηνοθεσίε του. Εκεί βεβαίω έγινε η καθοριστική γνωριμία του, ώστε να προκύψει στη συνέχεια η συνεργασία του στην επόμενη ταινία στα 1955. Ο κύριο Αρκάντιν. Μια παραλλαγή του Πολιτικέιν σε ένα έξοχο φιλμ νοάρ, δεδαλώδε και απολαυστικό, όπου ο Βουέλλ μετατρέπει μια απλή ιστορία σκοτεινού παρελθόντος σε μια ανεπανάληπτη φιλμική απόλαυση. Η Κατίνα Παξινού, εμβληματική, δίνει και αυτή.

Το θαύμα ονομάζεται η ταινία του Έρβιν Ρέιπερ. Εδώ έχουμε την Κάρολ Baker και τον Ρότζερ Μουρ νεότα τους να πρωταγωνιστούν σε μια ταινία εποχής. Μια ιστορία έρωτα και θρησκευτικής πίστης ανάμεσα σε έναν αξιωματικό του στρατού και σε μια 17χρονη μοναχή. Η Τερέζα, η μοναχή που ερωτεύεται τον στρατιωτικό αλλά η πίστη της την εμποδίζει. Μπαίνει στο δίλημα αν θα πρέπει να εγκαταλείψει τους όρκους τη και ψάχνει θεϊκά σημάδια να την ευγάλουν από το αδιέξοδο. Ως που ζωντανεύει το άγαλμα της Παρθένου. Μαζί τους και ο Βιτόριο Γκάσμαν αλλά και η μητέρα του, ο ρόλος που κράτησε η Κατίνα Παξινού. Και μπαίνουμε στα 1960 και σε έναν μεγάλο ρόλο για την Ελληνίδα ηθοποιό. Ο Ρόκο και τα αδέρφια του, του Λουκίνο Βισκόντι. Μεγάλη ταινία, η οποία όμως εκτός από μεγάλη, εκτός από την παρουσία της Παξινού, πλημμυρίζει από νιάτα και ομορφιά. Αλέντελον, Κλαούντια Καρδινάλε, Ανίζη Ραντό, Ρενάτο Σαλβατόρε και βέβαια Σπύρος Φωκάς. Εδώ έχουμε μια οικογένεια να φεύγει από την Καλαβρία έπειτα από τον θάνατο του πατέρα. Η μητέρα, Ροζάρια Παρόντι, η Κατίνα Παξινού και οι πέντε γη Νεορεαλισμός, Νεορεαλισμό, αρχαία τραγωδία σε ένα είπο οικογενειακή επιβίωση με τα πέντε αγόρια διαφορετικά μεταξύ του και οι συγκρουσιακέ του σχέσει. Τόσο με του υπόλοιπου όσο και με τη μητέρα. Μεγάλη στιγμή για το Ιταλικό σινεμά σε μια ιστορία που είναι χωρισμένη σε πέντε ενότητε. Μία για κάθε ένα από τα πέντε αγόρια. Άλλη μια χαροκαμένη μάνα θα ερμηνεύσει και σε ένα ελληνικό φιλμ αυτή τη φορά. Στο νησί τη Αφροδίτη του Γιώργου Σκαλενάκη. Τη μόνη συμμετοχή τη σε ελληνική ταινία. Ταινία αφιερωμένη στον αγώνα τη Κύπρου με τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τη Ζόρου Σαρή και τον Κώστα Καστανά δίπλα τη. Η διεθνή καριέρα τη Παξινού κλείνει με δύο ακόμα ταινίε. Μία από τα 1968 και με τον τίτλο Θεία Ζήτα ή Πώ γνώρισα τον Έρωτα. Εδώ παρακολουθούμε τις αγωνιώδεις προσπάθειες ενός κοριτσιού να αποδράσει από την πραγματικότητα ή να μην μπορεί να προσαρμοστεί σε μια ιδιαίτερη ταινία που μας έρχεται από τη Γαλλία σε σκηνοδοσία Ρομπέρ Ρικό, την οποία όμως δεν την έχω δει. Θα φροντίσω να επανορθώσω. Και τέλος η ταινία Άγριο Καλοκαίρι του Μαρσελ Καμί 1969, που επίσης δεν έχω δει ποτέ. Η Κατίνα Παξινού έφυγε από κοντά μας το Φεβρουάριο του 1973, αφήνοντας πίσω της ως τεκμήρια αυτές τις ταινίες, τις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες έλαβε μέρος, καθώς και μερικά ηχογραφημένα αποσπάσματα από τις παραστάσεις της. Και βέβαια, τη μεγαλειώδη παρουσία της στις ελληνικές σκηνές, από τις οποίες δυστυχώς έχουν μείνει μόνο φωτογραφίες. Πολλοί είναι οι Έλληνες που διέπρεψαν στο εξωτερικό κάνοντα καριέρα. Άλλοι πάλι τιμήθηκαν και με το Όσκαρ για το έργο τους. Ο επόμενος από την κατίνα Παξινού είναι ο Μάνος Χατζηδάκης που βραβεύτηκε με το Όσκαρ τραγουδιού «Τα παιδιά του Πειραιά» στο ποτέ την Κυριακή του Ζήλντα Σεν. Στην φωτό τον βλέπουμε να κρατάει για την φωτογράφηση το Όσκαρ της Παξινού. Ο ίδιος δεν πήγε στην τελετή για να παραλάβει το δικό του. Του το έστειλαν έπειτα και χρόνια αργότερα ένα πρωί η αδερφή του το βρήκε στα σκουπίδια και το έσωσε. Το πέταγε! Στη συνέχεια, σύμφωνα με τι μαρτυρίες, το είχε σε ένα έπιπλο στο σπίτι του, αλλά γυρισμένο ανάποδα. Να κοιτάει προς τον τοίχο. Μετά το μάνο Χατζηδάκη έχουμε τον Βασίλη Φωτόπουλο που πήρε το Όσκαρ για τον Εζόρμπα. Και φτάνουμε στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Σα είπα, θα κάνω ένα ειδικό βίντεο όχι μόνο για τα Όσκαρα, αλλά γενικώ για του Έλληνε που διέπρεψαν στον παγκόσμιο κινηματογράφο και του έχουμε λησμονήσει όπω ο Τζον Κασαβέτη. Πολλέ φορέ σκέφτομαι μήπω αυτού του ανθρώπου του έχουμε μυθοποιήσει, του έχουμε αγιοποιήσει επειδή έτσι έχει μάθει να συμπεριφέρει το εγκέφαλό μα. Κοιτάμε πάντα προ τα πίσω, υποτιμώντα τη δική μα πραγματικότητα. Ισχύει αυτό και ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι όμω για την Παξινού. Όχι για τον Εμίλιο Βεάκη, όχι για τον Λογοθετίδη, όχι για τον Παπαθανασίου. Τέτοια μεγέθη δεν ξέρω αν θα ξαναβγάλει η χώρα μα, αλλά ω τώρα δεν έχει βγάλει. Μεγέθη τέτοια έχουμε και στη μουσική μα, στο τραγούδι και στην ποιησή και στα εικαστικά. Το επίπεδο του θεάτρου ωστόσο έχει ανέβει κατά πολύ σήμερα. Κατά την κρίση μου, έχουμε πολλού ηθοποιού σήμερα που είναι πολύ πιο άξιοι από πολλού που θαυμάζουμε από τι περασμένε δεκαετίε. Ή αν θέλετε, ει Απλώ τι γίνεται, δίπλα στου σπουδαίου. Υπάρχουν και κάποιοι που παριστάνουν του σπουδαίου. Γίνεται μεγάλη φασαρία, υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Και βέβαια κορεσμό. Όταν ο Μινωτή το 1939 παρουσιάζει τον Άμλετ, είναι ο πρώτο Άμλετ στην Ελλάδα. Ή η στην Ηλέκτρα. Φανταστείτε ότι ο Άμλετ του Μινωτή προηγείται κατά 10 χρόνια από αυτόν του Λόρεν Σολίβιε στον κινηματογράφο. Κάθε παράσταση τότε ενό μεγάλου έργου ήταν ένα γεγονό. Σήμερα απλώ είναι μια επανάληψη. Κάθε νέο ηθοποιό σήμερα εκτό από το έργο που θα ανεβάσει έχει να αναμετρηθεί και με τα φαντάσματα του παρελθόντο, τα οποία δημιουργούν βεβαίω τεράστια σκία. Ωστόσο το κοινό δεν είναι το ίδιο. Το κοινό που θα δει σήμερα τον Άμλετ με το Μαρκουλάκι, παραδείγματο χάρη, δεν είναι το ίδιο κοινό με αυτό του Μινωτή. Και δεν εννοώ βιολογικά βεβαίω. Ενώ όπω οι εποχέ αλλάζουν, τα προτάγματα είναι άλλα και άλλε οι αναγνώσει κάθε φορά κάθε μεγάλου έργου. Και ο κάθε ηθοποιό σήμερα και αύριο το μόνο που οφείλει να κάνει είναι να αναμετρηθεί με τα μεγάλα κείμενα, του χυμού του και με την εποχή που τον διατρέχει. Με τίποτα άλλο. Αυτό έκαναν και οι παλιοί, αυτό έκανε και οι μεγάλοι, κάτι να παξινούν. Που σήμερα είδαμε μόνο ένα μικρό μέρο τη από την κινηματογραφική τη πορεία που σίγουρα στου περισσότερου είναι άγνωστη. Καιρό όμω να την γνωρίσουμε. Καιρό να ξανασυστηθούμε. Ξαναλέμε.